Γεια χαρά, φίλε. Έλα, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Είσαι άβαλος, διότι η Ρεάλ είχε απίστευτη σούφρα. Κλείς το τηλέφωνο. Πήγαινε στον καθρέφτη. Και πες. Τι είπα τώρα στο Γεωργίου που βγήκα. Είπα αυτό και αυτό και αυτό. Του είπα ότι είναι άβαλος και το πιστεύω. Και ρώτησα τον εαυτό σου με ετοιμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας. Δεν έχω καθρέφτη. Μήπως είσαι εσύ μαλάκας. Εδώ είναι οι δύο βασικοί μονομάχοι για την διεκδίκηση του Δήμου της Αθήνας. Για την διεκδίκηση του Δήμου της Αθήνας. No! Στην πέμπτη θέση μαζί με τους άλλους δύο. Αμέσως ο λόγος στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Και αμέσως ο λόγος στον χρυσό σκόρερ του Άρη, τον Χαβιέ Κάμπορα. Ο οποίος, Αντώνη, θα μας τον Χαβιέ Κάμπορα, ο οποίος, Αντώνη, θα μας πει την άποψή του. Τώρα δεν είναι. Με ρωτάς. Για πλάκα. Αφού ξέρω να έρθει να σου κάνω. Πρόσεξε, μη σου κάνω εγώ έτσι πρώτη και μετά σ' αφήσω με τη χούφτα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι άμα με σιχωθεί, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Εγώ σου λέω πως θα γλιτώσω. Ξέρεις κάτι, έπρεπε να σε φέρω εδώ από το πρώτο βράδυ να πάρεις τα έσα σου. Τι θέλες, να το δεις. Δες το. Πήγαμε έτσι. Σε ακούω. Σαράντα δεύτερα, εντάξει. Ωψ. Δεν πρέπει να πεις και σε καλή νύχτα όμως. Τι έγινε ρε παιδιά, ωραία πούστη. Ποιες μαλακές έπεσε. Τι έγινε ρε παιδιά, ωραία πούστη. Ποιες μαλακές έπεσε. Εγώ κύριε Οικονομέα έφυγα ως πρώτος βουλευτής Θεσσαλονίκης για να έρθω εδώ να ξεπληρώσω ένα γραμμάτιο και να πάω σπίτι μου και στις δουλειές μου, γιατί δεν είμαι ανεπάγγελτος. Ναι, μαλάκα, ναι, μαλάκα. Ο υπτάμενος ο δίσκος δεν είναι σαν τον πύραυλο, γιατί ο πύραυλος έχει αυτό το που είναι μυτερός μπροστά και ανεβαίνει προς τα πάνω. Όμως, ο εξωγήινος που είναι μέσα στο σκληρό, στο άιντε με το σκληρό, στο στρογγυλό το δίσκο τον υπτάμενο, αργεί να δεν έχει τύπος πετάνε, αργούν να πάρουν, είναι η όθηση που δίνει. Αυτό που δεν πάνε εύκολα προς τα πάνω. Μπορείς δηλαδή, πώς είναι το ντόνατς ρε παιδί μου που πετάει. Και να τελειώσουμε με pole dancing στη Βρετανία όπου γίνεται πρωτάθλημα. Pole dancing είναι αυτή... Μαθαίνω ότι και σε γυμναστήρια κάνουν, ναι, δηλαδή το στήλο, έτσι. Κάνει φοβερό σώμα και, είναι και υπάρχουν personal trainers στην Αμερική που κάνουν αυτή την ιστορία. Ειδικά αυτό. Κοίτα, εντάξει, για να κάνεις όλα αυτά βέβαια, είναι λίγο θέλεις χρόνια εμπειρίας. Ποια χρονιά είσαι γεννημένος? Το 82. Το βράδυ βγαίνεις? Όχι πια, πολύ σπάνια. Λοιπόν, Γιάννη, βλέπεις καθόλου τηλεόραση? Πολύ σπάνια. Πες μου λίγο, μαγειρεύεις? Ναι. Βιώσα από πού είσαι? Από την Κρήτη. Και πότε ήρθες στην Αθήνα? Πριν 4 χρόνια. Προσαρμόστηκες εύκολα? Προσαρμόστηκα. Τι μου λες, ο Μάικλ Τζάκσον σου άρεσε? Τι ψήφισες να ρωτήσω? Όχι, δεν γίνεται να σου απαντήσω. Το ξέρεις ότι 50% είχαμε αποχή φέτος στις δημοτικές εκλογές? Δεν το ξέρα, τώρα το μάθα. Εσύ όμως παρόλα αυτά πήγες. Τι να κάνω. Οι περισσότεροι πήγανε για μπάνιο. Κι εγώ πήγα για μπάνιο. Πρώτα ψήφισες και μετά πήγες για μπάνιο? Ναι, φυσικά. Η καλύτερη δουλειά έκανες. Τι να κάνουμε. Και το χρέος σου το έκανες?
Έπρεπε. Και τον μπάνιο στο πήγε. Δεν έπρεπε. Ποντάρετε, λοιπόν, σαν τα άλογα. Ένα άλογο Σκορδά, ένα άλογο Λιάγκας, ένα άλογο Ουγγαρέζος. Κουτσό όμως λίγο τον Καρέζος. Ένα άλογο Νέζος και την Παγιατάκη επειδή είναι μοναδική. Φοράτα, φοράτα. Φοράτα, φοράτα. Για να αποκτήσετε την δυνατότητα να σπουδάσετε, να μελετήσετε, να γνωρίσετε, να αγαμίσετε, να αγαμίσετε, αλλά και να χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας πια ομιλία τα ελληνικά μας. Είναι ντροπή για το όνομά σας του πατέρα σας ότι ο Πάνος Καμένος που και εγώ τον ψήφισα πήγε στην Ικαρία και έλεγε καφενείο, καφενείο, ψηφίστε κουκουέ. Δεν είστε δεξιός, είστε γιαλατζή δεξιός και ντροπή σας. Κύριε Κατσιμπόλα, σας παρακαλώ. Λυπούμε, ακούστε, θα γιαλατζή, θα ασχοληστείτε με την κουζίνα της γυναίκας. Θα γιαλατζή, θα ασχοληστείτε με την κουζίνα της γυναίκας. Να παρακαλέσω να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τασούλα. Εγώ δεν μπορώ να έρθω, θα μείνω εδώ. Τελευταία εκτίμηση για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θυμίζω καλημέρα, κύριε Μπουτάρη. Κύριε Μπουτάρη, μας ακούει ο Γιάννης Μπουτάρης. Γιάννη, Μπουτάρη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο άνθρωπος δεν έχει κοιμηθεί όλη νύχτα. Συγχαρητήρια. Είπαμε, παιδιά, είπα να τα πούμε λίγο αργότερα. Σήμερα οι Μακεδόνες ψήφισαν το μα*** της καρδιάς τους. Κοίτας εγκλαμάνεις. Ναι, κοίτα. Δώσε μου. Ποιος δεν είναι αέρα να δώσει μικρόφωνα. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε αέρα. Λοιπόν, πάμε. Ένα λεπτό. Οι κουζουλάδες του χωριού γεμίζουν ευαπόροι, ότι σκατάνε ο δήμαρχος είναι και οι ψηφοφόροι. Μαμά μία. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Γκότσης Ηρακλής που πήρε το 55% είναι ο βόρειος τομέας Αθηνών. Το είναι ο βόρειος τομέας Αθηνών. Όχι ο βόρειος τομέας, και ο Δήμος είναι. Η Νέα Ιωνία. Αν θέλετε να έχουμε το λογότυπο Γιάννη Ντόνα, γιατί είναι ακριβώς πάνω στο Δήμο και μπερδεύονται τα κορίτσια. Δημόσιο αγαθό δεν είναι επικοινωνία. Γιατί είναι τηλεθέας δημόσιο. Καταρχήν με λες πουλάκι μου. Η τηλεθέαση. Εγώ δεν είμαι κρατσιράκι σου. Έτσι, έτσι, μπράβο. Πουλάκι μου. Πού βρίσκεσαι, αγαπητή μου. Συγγνώμη, έτσι, πουλάκι μου. Γρήπη των πτηνών. Πουλάκι μου. Σε πήρε ξύπνη των πτηνών. Σε παρακαλώ, κυρία μου. Έλεος. Σε παρακαλώ, κυρία μου. Προηγούμενα μαζί μου, λόγω δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί σου. Να είστε ευγενείς, αλλά δεν είναι πρόβλημά μου. Σας παρακαλώ, είστε ευγενείς. Είστε ευγενείς. Είστε ευγενείς. Να είστε ευγενείς. Έχω φύγει από αν δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε ανθρωπινά, να μην εμφανίζετε στην τηλεόραση. Σας παρακαλώ. Έχει υπάρξει τηλεόραση, γαϊδούρη. Δεν με απασχολεί. Λοιπόν, επί της ουσίας, για να υπάρξουν μετρήσεις. Για να υπάρξουν μετρήσεις. Για να υπάρξουν, αν θα ήμουν γαϊδούρη, θα ήμουν γαϊδάρα. Λοιπόν, για να υπάρξουν μετρήσεις, αλλά τα μουλάρια δεν αλλάζουν. Αν θα ήμουν γαϊδούρη, θα ήμουν γαϊδάρα. Λοιπόν, για να υπάρξουν μετρήσεις, αλλά τα μουλάρια δεν αλλάζουν. Ώστε να διεκδικήσετε και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.